Εδώ, στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, συναντήσαμε ένα ξεχωριστό έρπετο, τον δράκο του Κόμοντο. Είναι η μεγαλύτερη σαύρα στον κόσμο. Από το νησί Κόμοντο, όπου παρατηρήθηκε για πρώτη φορά, πήρε την επιστημονική ονομασία της, Varanus komodoensis, δηλαδή δράκος του Κόμοντο. Επιτίθεται και καταβροχθίζει νεροβούβαλους, ελάφια, αγριόχειρους και μικρότερα ερπετά. Κανιβαλίζει και καταβροχθίζει και τα μικρά της. Επιτίθεται ακόμη και στους ανθρώπους. Δίκαια λοιπόν πήρε το όνομα δράκος. Το μήκος του αρσενικού δράκου φτάνει τα 3 μέτρα και βάρος τα 90 κιλά. Με τη διχαλωτή του γλώσσα μπορεί να ανιχνεύσει την ύπαρξη θυράματος σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Στο στόμα του, κρυμμένα μέσα στα ούλα, υπάρχουν 60 αιχμηρά δόντια που εμφανίζονται όταν δαγκώνει. Είναι σχεδιασμένα για να τεμπαχίζουν και να σκίζουν αποτελεσματικά τη σάρκα των θυραμάτων τους. Μέχρι πρότινος εθεωρείτο ότι το σάλιο του δράκου είναι τοξικό και ότι μαζί με το δάγκωμα προκαλούσε σιψαιμία και τον αργό θάνατο στα θυράματά του. Νεότερες μελέτες το αμφισβητούν, αφού βρέθηκε ότι τα βακτήρια στο στόμα των δράκων του Κόμοντο είναι συνηθισμένα και παρόμοια με αυτά που βρίσκονται στα άλλα σαρκοφάγα. Δηλαδή η αντίληψη ότι ο δράκος του Κόμοντο μετά το δάγκωμα περιμένει να πεθάνουν τα θυράματά του για να τα καταβροχθήσει δεν ισχύει. Αντίθετα, επιδιώκει να σκοτώνει γρήγορα τα θυράματά του με συνδυασμό δαγκωμάτων και την απώλεια αίματος. Πρόγονος του δράκου του Κόμοντο ήταν η σαύρα με την επιστημονική ονομασία Varanus Prisca. Είχε μήκος 7 μέτρα και ζύγιζε 600 κιλά. Έζησε στην Πλειστόκαινο εποχή, δηλαδή πριν 2 εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα ο δράκος του Κόμοντο κινδυνεύει με εξαφάνιση. Κύρια αιτία ο άνθρωπος και οι δραστηριότητές του που καταστρέφουν το βιότοπό του και περιορίζουν την τροφή του. Εδώ πλανήτης Γη, εποχή του ανθρώπου, αβέβαιο μέλλον ακόμα και για δράκους.